Η ενεργή μηχανική έκοψαν πρώτη τον νήμα στις εκλογές των μηχανικών στα Τρίκαλα για την ανάδειξη των νέων διοικητικών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου, λαμβάνοντας 155 ψήφους. Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών, συνεργαζόμενη μηχανική με 122 ψήφους. Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων προσήλθαν και ψήφισαν 421 μηχανικοί, ενώ βρέθηκαν 397 έγκυρα ψηφοδέλτια. Πιστεύουμε ότι έχουμε οδηγηθεί σε απαξίωση και το σαν μηχανική, αλλά και σαν απαξίωση σαν τεχνικό επιμελητήριο που είναι ο τεχνικός σύμβολος του κράτους. Αυτό πρέπει να σταματήσει, πρέπει να ανατροπεί οπωσδήποτε αυτή η κατάσταση την οποία βιώνουμε. Όλοι εμείς οι μηχανικοί, οι οποίοι έχουμε οδηγηθεί στην ανεργία, είτε είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, ή είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, ή άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με μπλοκάκι. Πιστεύουμε ότι από τα κάτω θα έρθει αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση του ΤΕΕ. Πιστεύουμε στο ΤΕΕ σαν θεσμό, αλλά δεν πιστεύουμε σε ένα ΤΕΕ των μηχανισμών. Πιστεύουμε σε ένα ΤΕΕ το οποίο θα προκύψει μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Ζητούμε, όπως και σε άλλες τοποθετήσεις, να έρθουν οι συνάδελφοι να είμαστε ενάντια στην αποχή. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ καλός αριθμός μέχρι τώρα που έχουν ψηφίσει και πιστεύω ότι οι εκλογές θα πάνε ομαλά.